Να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο στο κατά πόσον η Τουρκία είναι παραγωγός προσφύγων, τη στιγμή που δυστυχώς και η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε όλους τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, μέσα και από τις νατοικές βάσεις στο εδαφός της, αλλά πολλές φορές και με αποστολή στρατευμάτων στο εξωτερικό και στις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, που είναι πραγματικά η αιτία του ξεριζωμού, της προσφυγιάς, για έναν αριθμό που με βάση και την πρόσφατη ανακοίνωση του ΟΗΕ για πρώτη φορά ξεπέρασε την ανθρώπινη ιστορία το ρεκόρ των 100 εκατομμυρίων. Όσον αφορά την τουρκική προκλητικότητα, επιθετικότητα και το κατά πόσο μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ μπορούμε να έχουμε εγγυήσεις για να την αποτρέψουμε, νομίζω ότι την καλύτερη απάντηση την έδωσε σήμερα ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο κ. Στόλτεμπεργκ, ο οποίος κρατώντας ίσες αποστάσεις και όχι μόνο, μίλησε για την ανάγκη να η Ελλάδα και η Τουρκία να τα βρουν μέσα σε συνενετικό κλίμα και να λύσουν τις διαφορές τους. Ιδιαίτερα για το προσφυγικό. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι ήρεμη κατάσταση σε μια χρονιά και φέτος που μετρήσαμε ναυάγια και νεκρούς στο Αιγαίο, όπως για παράδειγμα το ναυάγιο της Πάρου και άλλα. Πάντως νομίζω ότι και χρειάζεται να το πούμε αυτό και από την κυβέρνηση αλλά και από τα αστικά επιτελεία. Επιχειρείται κατά τη γνώμη μας μια σύγχυση επικίνδυνη και από προσανατολιστική ανάμεσα σε δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι άλλο πράγμα η προστασία των συνόρων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, η ανάγκη για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων, η οποία είναι αδιαμφισβήτητη και κατά τη γνώμη μας υπονομεύεται από την πολιτική όλων των αστικών κυβερνήσεων μέχρι τώρα και την εμπλοκή στους υπεριαλιστικούς οργανισμούς, την ανάθεξη της φύλαξης των συνόρων στη Frontex κτλ. Και είναι άλλο πράγμα η προστασία των ξεριζωμένων, των προσφύγων, που επίσης πρέπει να διασφαλίζεται. Εμείς λέμε με βάση τις συνθήκες της Γενέβης και το διεθνές δίκαιο. Είναι διεθνής υποχρέωση, δεν το λέτε εσείς. Ξυλώνονται συστηματικά τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως όλες οι δυνάμεις θεωρητικά καταγγέλουν την εργαλειοποίηση του προσφυγικού από την Τουρκία. Όμως παραλείπουν να πούν ότι τη δυνατότητα της Τουρκίας να εργαλειοποιεί τους ξεριζωμένους τους δίνει η ίδια η κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, ο κανονισμός του Δουβλίνου, ένα ευρωενωσιακό πλαίσιο με το απαράδεκτο, για παράδειγμα, κατασκεύασμα της έννοιας της ασφαλούς τρίτης χώρας, που θεωρείται η Τουρκία για μια σειρά πρόσφυγες από μια σειρά χώρες κτλ. Για μας αυτά είναι τα βασικά ζητήματα που πρέπει να θέσουμε στο τραπέζι και να δούμε πώς πράγματι η Τουρκία, στα πλαίσια της επιθετικότητάς της, της αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας, αξιοποιεί, εργαλειοποιεί δυστυχώς και αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους που πολλές φορές γίνονται θύματα των διακινητών μιας απανθρωπιάς, μιας βάρβαρης κατάστασης. Η όλη η συζήτηση και ιδιαίτερα η περιγραφή που έκανε η κυρία Υπουργός επιβεβαιώνει τη θέση του κόμματος, δηλαδή του ΚΚΕ, ότι ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι απλά μια ρωσο-ουκρανική διαφορά. Εδώ έχουμε δύο μεγάλα υπεριαλιστικά στρατόπεδα που συγκρούονται. Από τη μια τον ΝΑΤΟ, από την άλλη η Ρωσία και η συμμαχία. Έχουμε αφήσει αναπάντητο ένα θέμα το οποίο έθεσες εσύ κιόλας και πρέπει να το επαναφέρω γιατί σε λίγο τελειώνει ο χρόνος μας. Pushbacks. Είναι το pushback. Και τώρα θέλω να ξεκινήσω από την κυρία Γεράκη μου και θέλω να της κάνω την ερώτηση επειδή είναι ούτως ή άλλως αρμόδια ένας επικεφαλής του τμήματος μεταναστών και προσφύγων. Δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων. Γίνονται. Για να απαντήσει μετά και η κυρία Βούλτεψη, φυσικά. Την αρμόδια. Απάντηση την έχουν δώσει μια σειρά επιτροπές, φορείς, όχι το ΚΚΕ. Άρα γίνονται. Και μάλιστα είναι μια πρακτική που ακολουθείται στα ελληνικά σύνορα, όχι μόνο επί των ημερών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Άρα υπάρχουν εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη που περιγράφουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα για άσχημα. Οι καταγγελίες είναι και από πριν, και από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι σημαντικό. Υπάρχουν εκθέσεις του συνηγόρου του πολίτη. Από το οποίο δεν μπορούσε να γίνει. Πάνω σε αυτό που λέτε. Εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποτροπή πώς θα μπορούσε να γίνει. Αποτροπή από τη στιγμή που. Τι θα κάνω. Μες στη θάλασσα δεν μπορούν. Ρωτάω. Εμείς λέμε ότι πρέπει να προστατευτούν οι πρόσφυγες, τα δικαιώματά τους στο άσυλο και στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους. Ούτε να εγκλωβίζονται στις νέες υπερδομές φυλακές που έχουν φτιαχτεί στα νησιά, με γρήγορες διαδικασίες να πηγαίνουν στις χώρες που πραγματικά επιθυμούν. Βεβαίως αυτό σημαίνει σύγκρουση με μια συνολικότερη πολιτική, ένα ευρωενωσιακό πλαίσιο συγκεκριμένο, τον κανονισμό του Δουβλίνου. Εμείς ζητάμε την κατάργηση της κοινή θέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Αυτή, αν θέλετε, δημιουργεί μια σειρά προβλήματα και νομιμοποιεί και τα πούσπακς. Νομίζω ότι διαφωνούν πολύ σε αυτό που λέτε. Υπάρχει μια τέτοια συζήτηση για το κατά πόσο ούτως ή άλλως έχει ξεπεραστεί αρκετά η κοινή δήλωση.
Η τέτοια συζήτηση υπάρχει, αλλά ταυτόχρονα η συζήτηση που διεξάγεται, για παράδειγμα, για το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, καθόλου ευίωνη δεν είναι ως προς το τι τελικά θα γίνει για την προστασία των προσφύγων.